Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να απαντήσω και εγώ για τις εξελίξει στην επιδημιολογία, στη φάση που βρισκόμαστε και πιο συγκεκριμένα για το πώς η γνώση μας για την υπερμετάδοση έχει κεντρικό ρόλο στην επόμενη μέρα και κυρίως στη δυναμική του δεύτερου κύματος. Η υπερμετάδοση, μία λέξη που πλέον νομίζω όλοι πολύ γνωρίζετε τι σημαίνει, αλλά δεν είναι καθόλου καινούργια είναι το φαινόμενο που ένα μικρό ποσοστό ατόμων μεταδίδουν τον ιό πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι οι υπόλοιποι. Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό ο κίνδυνο τη έλευση τη επιδημία, όσοι είχαμε ασχοληθεί με τον SARS το 2003, γνωρίζαμε ότι αν η μυστοειδιώδη πνευμονία οφειλόταν στο SARS ή κάποιον ιό τη οικογένειά του, τότε το φαινόμενο τη υπερμετάδοση θα έπαιζε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Σήμερα πλέον είναι πλέον αποδεκτό γενικότερα ότι η υπερμετάδοση είναι σημείο κλειδί στη μετάδοση του ιού. Το είδαμε να σκορπάει τον ιό στην Ευρώπη από ένα μπαρ στις Αυστριακές Άλπεις και να δίνει ρέστα σε σφαγεία στη Γερμανία με πάνω από χίλια κρούσματα. Πλέον γνωρίζουμε ότι περίπου το 80% των μεταδόσεων μπορεί να οφείλεται σε μόλι το 10% των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Σκεφτείτε το αυτό. Μόλι το 10% των ατόμων μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το 80% τη επιδημία. Γιατί όμω δεν είναι πλήρω κατανοητό. Αλλά μάλλον αυτό που πιστεύουμε είναι ένα συνδυασμό βιολογικών παραγόντων, για παράδειγμα μεγάλε ποσότητε του ιού στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, στη μύτη, στο στόμα, περιβαλλοντικών συνθήκων. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι κλειστοί χώροι έχουν μετάδοση 10 φορές περισσότερο από ό,τι ανοιχτοί χώροι και οι κοινωνικές επαφές. Όταν κάποιο άτομο έχει πολλές και κοντινές επαφές, τότε δημιουργείται το εκρηκτικό μείγμα της υπερμετάδοσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι ανακόπτοντας την υπερμετάδοση μπορούμε να ανακόψουμε το δεύτερο κύμα. Μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητά του, την έντασή του και τη διάρκειά του. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Τα μέτρα είναι απλά, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τα γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η χρήση της μάσκας σε πιθανούς επερμεταδότες είναι κομβική σημασία. Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Καταρχάς, όσοι για λόγου κυρίως επαγγελματικού έχουν πολλές επαφές καθημερινά σε κλειστούς χώρους και εκεί λοιπόν στοχεύουν τα μέτρα, όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εφαρμοστεί. Το δεύτερο κύμα είναι πρώτον πυλών. Το βλέπουμε να έρχεται σε αρκετές χώρες. Είναι στα βόρεια μας, στην Βουλγαρία, στην Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία... Και η προσήλωσή μας στα μέτρα πρόληψης των γεγονότων υπερμετάδοσης είναι καθοριστική σημασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.